Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 6 Μαρτίου του 2011. Μέρα με χιόνια. Μέρα με χιόνια, η καθαρή Δευτέρα, χιονισμένη. Το είδαμε και αυτό. Δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι πότε είχαμε δει τελευταία φορά χιόνια καθαρή Δευτέρα. Ίσως να μην έχουμε δει και ποτέ. Δεν ξέρω, κύριε Βαμένη, εσείς θυμάστε χιονισμένη καθαρή Δευτέρα? Όχι, καθαρή Δευτέρα δεν θυμάμαι, αλλά να κάνουμε όμως και μια διόρθωση. Βεβαίως η συμπεριφορά μας ως ανθρώπων στη φύση έχει επιπτώσεις, κακά τα ψέματα. Αλλά και η ίδια η φύση όμως παρουσιάζει τέτοιες εκδηλώσεις. Έχουμε, ας πούμε, κάπου περιγραφές ότι γύρω στον 5ο αιώνα, στο Βυζάντιο, το 500 τόσο, είχε κάτι κλιματολογικές αλλαγές, οι οποίες ήταν πολύ περίεργες. Που τότε δεν είχε ούτε καυσαέρια, όπως σήμερα, ούτε αεροπλάνα να ρυπαίνουν. Θέλω να πω ότι η φύση έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας και το δικό της τρόπο φιλτραρίσματος. Δηλαδή, ίσως όλες αυτές τα φυσικά φαινόμενα να είναι μια λειτουργία της φύσης για να μπορέσει να φέρει την ισορροπία που εμείς οι άνθρωποι επιφέρουμε και διαταράσσουμε, ας πούμε, την ομαλότητα τη φυσική. Δηλαδή, μη μας φαίνεται περίεργο πολλές φορές που λέμε ότι Μάρτης με χιόνια ή καθαρά Δευτέρα. Άλλωστε η παροιμία λέει Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης. Mm-hmm. Κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ή ο Φεβρουάριος, όσο και αν φλεβήσει, λέει καλοκαίρι θα μυρίσει. Είναι απάβγασμα σοφίας από την πείρα, από την ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, μη μας φαίνεται και τόσο περίεργο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να προστατεύουμε τη φύση και να μην διαταράσσουμε την ισορροπία της. Γιατί κακά τα ψέματα, η φύση, η γη μας, είναι το σπίτι μας, είναι ο παράδεισος στον οποίο μας τοποθέτησε ο Δημιουργός και οφείλουμε να τον προσέχουμε και να τον διατηρούμε. Mm-hmm. Να τον φροντίζουμε και όχι να τον καταστρέφουμε. Αυτός ο γαλάζιος, ωραίος πλανήτης, ο οποίος είναι η ευλογία του Δημιουργού, που μας τον έδωσε σε εμάς, που εμείς με τη δική μας κακία και την επιλογή του κακού, ενώ μπορούμε να επιλέξουμε το καλό, έχουμε κάνει τη ζωή δύσκολη και την έχουμε μετατρέψει αυτή τη φύση και τη ζωή μας σε κόλαση, εμείς οφείλουμε να είμαστε εντάξει, να διακατεχόμεθα από φροντίδα, από αγάπη στο περιβάλλον και πάνω απ' όλα από αγάπη και μεταξύ μας ως άνθρωποι και προς τον Δημιουργό. Το μεγάλο και παντοδύναμο Θεό, τον Πατέρα, από τον οποίο σας λέω και πάλι τώρα τελευταία στην Ελλάδα και όχι μόνο, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, έχουμε αρχίσει να απομακρυνόμεθα. Γίναμε θεομάχοι. Πολεμάμε τη χριστιανική πίστη. Πολεμάμε το Δημιουργό. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι. Του χρόνου συμπληρώνονται μάλιστα και τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και γενικά της Βόρειας Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Ας ελπίσω ότι αυτή η ευκαιρία της. Ας ελπίσουμε μάλλον αυτή η ευκαιρία της επετείου, της μεγάλης αυτής επετείου, κύριε Βαμένη, να μας δώσει την ευκαιρία να θυμηθούμε κάποια πράγματα, να ανοίξουμε μερικά ιστορικά βιβλία, να κάνουμε αφιερώματα. Τουλάχιστον εδώ πέρα θα κάνουμε, δεν τίθεται θέμα. Εννοείται, κάθε χρόνο κάνουμε. Κάποιοι θα κάνουμε, κύριε Λαγκάρη. Λοιπόν, και να προσέξουμε το εξής σημείο, ότι είναι αυτό που είπατε πριν κι εσείς, και εγώ το έχω πει πολλές φορές εδώ πέρα, εδώ σε αυτή την εκπομπή. Ακούγαμε τους οπλαρχηγούς, τους μεγάλους στρατηγούς, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, αλλά και τους πολιτικούς της εποχής, τον Καποδίστρια. Ό,τι έλεγαν απευθυνόμενοι στο λαό, στους Έλληνες, είτε όταν ήταν ακόμη υπόδουλοι, είτε όταν ελευθερώθηκαν, το έλεγαν με γνώμονα τη βούληση του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβους Κυρίου. Έτσι ακριβώς. Με τη δύναμη του Θεού. Με τη δύναμη του Θεού. Και τώρα τα πολεμάμε, κύριε Λαζάρο. Και βλέπετε ότι έχουμε στο πανεπιστήμιο ανθρώπους. Έχουμε καθηγήτριες στο πανεπιστήμιο και βγαίνουν και από την τηλεόραση. Να μας λένε να γυρίσουμε στην ειδωλολατρία. Δηλαδή να στραβοκοπιέται κανένας. Ή έχουμε την άλλη κυρία που μας λέει ότι ξέρετε στη Σμύρνη είχε συνωστισμό. Λέτε ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ξέρετε τι γράφει αυτή η κυρία και τι περνούν στα σχολεία. Ότι το 12 στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία ήρθε και την κατέλαβε ο ελληνικός στρατός. Το καταλάβατε? Mm-hmm. Την κατέλαβε. Δεν λέει την ελευθέρωσε. Το 12 λοιπόν λένε αυτά τα εγχειρίδια που διδάσκουν στα παιδάκια στο σχολείο ότι το 1912 ο ελληνικός στρατός κατέλαβε τη Μακεδονία που πρώτα την είχαν οι Τούρκοι. Δεν λέει την ελευθέρωσε. Θα γιορτάσουμε άρα για αυτό που εσείς και εγώ και πολλοί συμπατριώτες μας
θέλουμε και ονειρευόμαστε ή θα γιορτάσουμε κάτι άλλο mm-hmm. που είναι έξω τώρα, από την αλήθεια. Να πω και το εξής εγώ, ότι το ρήμα κατέλαβε, η χρήση του ρήματος κατέλαβε αυτού καθ' αυτού στη συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Αλβανέ, σαφέστα δεν είναι λάθος. Αλλά σίγουρα. Εκείνη η πονηριά όμως. Εκείνη η πονηριά, ακριβώς εκείνη η πονηριά. Γιατί δεν μπορεί κανένας να πει ότι είναι λάθος η χρήση της λέξης του ρήματος κατέλαβε. Έτσι, που κατέλαβε. Όντως ο ελληνικός στρατός κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη. Απελευθερώνοντας όμως. Ακριβώς. Μα το θέμα δεν είναι η χρήση ενός ρήματος. Το θέμα είναι όλο το νόημα που βγαίνει από τα συμφραζόμενα. Και εκεί είναι το μεγάλο. Εκεί είναι η πονηριά που είπατε. Εκεί είναι το λάθος είναι ακριβώς εκεί. Διότι όντως ο στρατός δεν ελευθερώνει, καταλαμβάνει. Εννοείται. Ναι, καταλαμβάνει εχθρικό έδαφος. Ή έδαφος αντιπάλου. Ιδάλλως δεν καταλαμβάνει, ελευθερώνει. Εισέρχεται νικηφόρος και απελευθερώνει. Διότι και η λέξη καταλαμβάνω, ο καταληψίας. Αν πούμε τώρα, ακούτε που λένε πολλές φορές καταληψίας δημοσίας εκτάσεως. Είναι αρνητικό. Τι θα πήρθε και κατέλαβε ο ελληνικός στρατός. Ήρθε και ελευθέρωσε. Σας είπα πάνω σε εκεί. Αυτά είναι πονηρά. Εδώ είναι και η μεγάλη πονηριά. Δεν μπορούμε να πούμε ευθέως. Η μεγάλη πονηριά. Δεν μπορούμε να πούμε ευθέως ότι θέλουμε να κάνουμε τους Έλληνες να μην είναι πατριώτες. Δεν μπορούμε ευθέως να κάνουμε αυτά που θέλουμε και ερχόμαστε με πονηριά. Άλλωστε το κακό πάντα έρχεται με την προσωπίδα του καλού. Έρχεται ο προβατόσχημος λύκος. Ο λύκος έρχεται με την προβιά του αρνιού για να μπορεί να φάει τα πρόβατα. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει ευθέως, διότι υπάρχουν και υγιείς αντιδράσεις. Και έρχεται λοιπόν και λέει, ενσταλάσεις στα μικρά παιδάκια ότι ξέρεις, ο ελληνικός στρατός κατέλαβε τη Μακεδονία. Ενώ σε εμάς, όταν υπήρχε η πατριωτική παιδεία, λέγανε ότι ο ελληνικός στρατός ελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία. Και αγωνίστηκε ο Παύλος Μελάς με τα παλικάρια του, ο καπετάν Άγρας. Ξέρετε ότι υπήρχαν Μακεδονομάχοι οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά, μιλούσανε βουλγαρικά, ανακατωμένα και φτιάξαν αυτό το ιδίωμα τώρα που μας λένε Σκοπιανοί σαν γλώσσα, αλλά η ψυχή τους ήταν ελληνική. Ήταν μια μίξη βουλγαρικά, ελληνικά, αγγλικά και αγγλικά. Εγώ θυμάμαι. Έτσι, είναι αυτό το ιδίωμα το οποίο χρησιμοποιούν τώρα οι Σκοπιανοί και λένε ότι είναι η μακεδονική γλώσσα. Ήταν ένα μείγμα διότι είχαν περάσει και Άγγλοι και Γάλλοι. Λοιπόν, θυμάμαι μικρός εγώ, 17 χρονών, έβγαινε μια εφημερίδα εκεί, βγάζανε στο Παπάφιο. Λεγόταν Ορφανικός Αγών. Και θυμάμαι ότι μου είχαν φωνάξει να γράψουμε ένα άρθρο. Και θυμάμαι, γράψαμε ένα ποίημα, είχαμε βρει από κάποιους εκεί από την Αριδαία, το οποίο ενώ ήταν στη βουλγαρική γλώσσα, ανακατεμένη με αυτά που λέτε το ιδίωμα, μιλούσε για αγάπη για την Ελλάδα και τη μάχη που δίνανε οι Μακεδονομάχοι εναντίον των Σλάβων. Και μιλάμε τώρα, ερχόμαστε και περνάμε τέτοιου είδους στα παιδιά, ενσταλάσουμε, ότι ξέρεις, ήρθε ο ελληνικός στρατός και κατέλαβε τη Μακεδονία. Άρα η Μακεδονία μπορεί να μην ήταν ελληνική. Και την είχαν καταλάβει οι Έλληνες. Μα το έλεγαν και στην Αθήνα εκείνη τη χρονική περίοδο, στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο. Όταν έλεγαν να πάμε να ελευθερώσουμε τη Μακεδονία, θα λοιπόν, έλεγαν αυτοί δεν μιλάνε ελληνικά εκεί πάνω. Το λέγανε. Το λέγανε. Και αν θυμάστε, ο εγγονός του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος, μονομάχησε μάλιστα σε μία, δεν θυμάμαι με ποιον. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου αυτή τη στιγμή. Ακριβώς για το λόγο αυτό. Η ψυχή ήταν ελληνική. Επειδή κάποιος έλεγε ότι. Επειδή με κάποιον ο οποίος έλεγε ότι εκεί πάνω δεν μιλούν ελληνικά, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε. Ήταν πάντα, κοιτάξτε, εφιάλτες πάντα υπήρχαν. Έτσι. Αλλά εκεί όμως υπήρχαν και ήρωες. Υπήρχε και ο Παύλος Μελάς. Υπήρχαν τόσοι από την Κρήτη, τόσοι κριτικοί που ήρθαν και αγωνίστηκαν απάνω εδώ στη Μακεδονία και μείναν οι άνθρωποι. Εφιάλτες πάντα υπάρχουν. Εδώ ήρθε η άλλη κυρία και είπε στους Τούρκους προημερών, και είναι και αρχηγός κόμματος, και ήταν τόσα χρόνια υπουργός στη Νέα Δημοκρατία και τώρα κατηγορεί και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η Νέα Δημοκρατία, λες και αυτή δεν ήταν εκεί. Είπε λοιπόν ότι το 1821 εμείς δεν κάναμε αγώνα. Ήταν, λέει, μια ένοπλη παραξήγηση και μια ένοπλη σύγκρουση με την Τουρκία. Το αντιλαμβάνεις αυτό το πράγμα? Ότι το έπος του 1821 αμφισβητήθηκε από Ελληνίδα πολιτικό, διατελέσσεσαι υπουργό, ήθελε να γίνει και αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, είναι και αρχηγός κόμματος, θέλει να κυβερνήσει και την Ελλάδα και μας λέει ότι ήταν μια απλή έτσι παραξήγηση. Δεν λέω εγώ ότι πρέπει να είμαστε πολεμοχαρείς. Όχι. Να είμαστε αγκαλιά και με τα Τουρκάκια και με όλους. Αλλά να μην πειράζει ο ένας τον άλλο
και να μην αμφισβητούμε την αλήθεια, διότι η αλήθεια διδάσκει. Η αλήθεια είναι παγαθό. Δεν μας πειράζει αν μάθουν και οι Τούρκοι ότι ήταν κατακτητές. Ότι το 21 έγινε εξέγερση και του ελληνικού λαού, αλλά και άλλων λαών που ήταν υποτεταγμένοι, χάρη της ελευθερίας. Μην ξεχνάτε ότι ο Ρήγας στην χάρτα του κάνει έκκληση για αγώνα και ελευθερία, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των Τούρκων που καταπιεζόταν από τον Σουλτάνο. Και οι Αρβανίτες και οι Βλάχοι και όλοι. Κάνει μια ολόκληρη αναφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα χάσει ο σύγχρονος Τούρκος, εάν μάθει την αλήθεια, όπως ο σύγχρονος Έλληνας, ο σωστός. Δεν με πειράζει να μάθω ότι ο Αντίοχος ο Επιμανής ήθελε να αλλάξει την πίστη στους Εβραίους και τους κακοποιούσε, τους βασάνιζε και οι άνθρωποι επαναστάτησαν και έχουν τη μεγάλη τους γιορτή. Ήταν ο ειδωλολάτρης, ο κακός βασιλιάς ο Έλληνας, ο οποίος έκλεβε και ελίστευε ακόμη και τους ελληνικούς ναούς. Τους ελληνικούς λαούς, ναούς των αρχαίων θεών της Αθηνάς κλπ. Τους ελίστευε και αυτούς. Λοιπόν, δεν είναι κακό να μάθω ότι εκείνος ο κακός μου πρόγονος, αν μπορώ να τον θεωρήσω πρόγονο, εκείνον τον αντίοχο, τον επιμανή ή μεγαλομανή όπως το λένε, ο οποίος καταπίεζε τους Εβραίους, ήθελε στην κυριολεξία να τους αλλάξει την πίστη, τους καταβασάνισε και αναφέρονται και στους Μακαβαίους και τους έχουμε και Αγίους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με βοηθά, είναι παγαθό. Βοηθάει τον σύγχρονο Έλληνα να ξέρει ποιο είναι το σωστό και να αγωνίζεται για το σωστό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα εν ονόματι της συμφιλίωσης που πρέπει να υπάρχει να διαστρεβλώσουμε την αλήθεια. Η αλήθεια πρέπει να λεχθεί. Όπως είναι προς τιμήν, έβλεπα προημερών κάποια αρχεία, κάποιες πηγές, mm-hmm. όπου κάποιοι Τούρκοι έστειλαν γράμμα και ευχαριστούσαν τον Κολοκοτρώνη και το στέλναν και στην συνέλευση εκεί της Επιδαύρου που είχαμε. Ευχαριστούσαν τον Κολοκοτρώνη Τούρκοι διότι τους έσωσε από την καταπίεση και από την κακομεταχείριση κάποιων Ελλήνων όταν πήραμε την Τριπολιτσά. Στην άλωση δηλαδή της Τριπολιτσάς γίνανε βαρβαρότητες από κάποιους Έλληνες εις βάρος των Τούρκων. Και ο Κολοκοτρώνης προστάτευσε τους Τούρκους. Διότι ακριβώς ήταν ο ευγενής αγωνιστής, ο αγωνιστής των ιδανικών, ο Έλληνας για τον οποίο είμαστε περήφανοι για τις πράξεις του αυτές και όχι τα αρνητικά στοιχεία. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχονται όλοι τώρα για να κάνουν δήθεν τι θέλουν να κάνουν και να διαστρεβλούν την αλήθεια και την πραγματικότητα και δει ποια αλήθεια, την εθνική, την ιστορική, την πατριωτική και να λέμε ότι ξέρεις με τους Τούρκους μια παραξήγηση, ήταν μια ένοπλη παραξήγηση. Ένοπλη παραξήγηση, το σούβλισμα του Διάκου, ένοπλη παραξήγηση το Μεσολόγγι, ένοπλη παραξήγηση τα 400 χρόνια σκλαβιάς και καταπίεσης, προς Θεό. Κύριε Λαζάρου, ναι, ορίστε. Είχατε κάποιο πρόβλημα από το... κάποια μηνύματα προφανώς, γιατί σας άκουγα... Όχι, απλά μου μιλούσε λιγάκι και ο κύριο Σαμιανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση από τον κύριο Χάμτσο. Είπα όμως ότι η μονομάχηση ο εγγονός ο Κολοκοτρώνης με τον Παύλο Μελά, να ακούσει και κάτι τέτοιο. Δεν είπα καθόλου κάτι τέτοιο. Είπα ότι ο εγγονός του Κολοκοτρώνη μονομάχησε με κάποιον και όχι με τον Παύλο Μελά για τον Θεό. Έχουμε κάποιες, και εγώ δεν θυμάμαι ορίστε. Αυτό το περιστατικό. Mm-hmm. Αυτό όμως που μπορώ να βεβαιώσω από την συνταγματική μας και πολιτική ιστορία yeah. είναι ότι είχαμε πολλές φορές το θεσμό της μονομαχίας κατά τον 19ο αιώνα. Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα υπήρχε και διάταξη στον παλιό ποινικό κώδικα. Αν δείτε στον παλιό ποινικό κώδικα, υπήρχε διάταξη περί μονομαχίας και τιμωρούσε τη μονομαχία.